Ώρα μηδέν για το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Λόγω των τραγικών ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό, κλείνουν τα τακτικά αλλά και τα απογευματινά ιατρία από τις 15 Οκτωβρίου, όπως αποφάσισαν σε γενική του συνέλευση γιατροί, οι οποίοι, όπως σημειώνουν, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία αρκετών κλινικών. Μια άλλη απόφαση που πάρθηκε είναι να κλείσουν τα εξωτερικά και απογευματινά ιατρία του Βενιζελίου από τα μέσα του μήνα και μετά. Είναι τόσο πολύ δραματικά τα πράγματα. Φοβάμαι ότι πλέον είναι ανεπίστρεπτα. Γιατί από 15 Οκτωβρίου θα κλείσουν και τα τακτικά ιατρία και οι τακτικές, όλες οι τακτικές ιατρικές ενέργειες του νοσοκομείου και όχι σαν... Όχι, επάωριστο είναι αυτό και όχι για αντίπεινα ή για κάποιο λόγο ότι πίεση και τα λοιπά. Διότι δεν μπορούν πια να λειτουργούν τα τακτικά ιατρία. Όπως υποστηρίζουν γιατροί στο Βενιζέλιο, 8 κλινικές λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Η αναισθηλογική καταρχάς, η χειρουργική, η ορθοπαιδική, η οριλά, η αλφα-παθολογική, η ουρολογική. Όλες αυτές οι κλινικές λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας και πλημελώς χωρίς να τηρούν κανόνες για την ασφαλή λειτουργία και την ασφάλεια των ασθενών, κυρίως λόγω της έλλειψης γιατρών. Στην αδιαφορία αυτών που χαράσουν την πολιτική υγείας για τα περιφερικά νοσοκομεία, που έχει σαν αποτέλεσμα την τεράστια κύμα παρετήσεων των γιατρών και την έλλειψη επιθυμίας από νέους συναδέλφους να πλαισιώσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Επιπρόσθετα, εκφράστηκε η αγωνία των ειδικευμένων γιατρών, οι οποίοι διάλεξαν αυτό το νοσοκομείο για να κάνουν ειδικότητα και να εκπαιδευτούν, το οποίο μέχρι πριν λίγα χρόνια προσέφερε σοβαρότατες εκπαιδευτικές δυνατότητες, αλλά που σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί και δεν πληρεί τα κριτήρια εκπαίδευση ειδικευμένων. Παράλληλα, άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με βουλευτές, με υποψήφιους περιφερειάρχες και υποψήφιους δημάρχους Ηρακλείου. Να πάρουν θέση, γιατί είναι πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας, όπως καταλαβαίνετε, και πρέπει ο κόσμος να το αντιληφθεί. Το νοσοκομείο πλέον είναι πραγματικά στο όριό του και από τη μια στιγμή στην άλλη είναι πολύ εύκολο να σταματήσει την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ενώ, για παράδειγμα, έχουμε ζητήσει θέσεις 2 χρόνια τώρα, στην ουσία την τελευταία διετία δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη. Έχουμε μόνο αποχωρήσεις. Έχουμε υποστελεχωμένες κλινικές με οριακή λειτουργία από όργανα του νοσοκομείου. Θεσμικά αναφέρθηκε ότι σχεδόν 10 τμήματα του νοσοκομείου είναι σε οριακή λειτουργία. Παθολογικές, το αναισθησιολογικό όπως γνωρίζετε πρώτα απ' όλα, μονάδα νεογνών. Στις τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς, αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλης Συντιχάκης. Όπως τόνισε, τα νοσοκομεία βρίσκονται σε ένα φαύλο κύκλο ελλείψεων, ενώ οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να οδηγούνται σε παραιτήσεις. Σας είπα ότι δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τους συμβασιούχους. Είναι τεχνοκρατική απάντηση αυτή, αφού δεν μπορούμε. Περιγράφεται μια κατάσταση του Βενιζελίου, να σώσω λίγο αριθμούς. Από το 2019 μέχρι σήμερα είναι επιπλέον 130 εργαζόμενοι. Μου δίνετε την αίσθηση ότι δεν έχετε συνέστηση της πραγματικότητας που υπάρχει στα νοσοκομεία. Αντιλαμβάνεστε ότι τα τακτικά χειρουργεία έχουν σταματήσει να λειτουργούν, ελείψαν αισθησιολόγων. Και κανένας, ούτε η 7η είπε, ούτε εσείς ως Υπουργείο κτλ. Παρόλο που έχετε ενημερωθεί επανειλημμένως για αυτά τα προβλήματα, δεν έχετε πάρει κανένα μέτρο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή, στο Παγνί 600 είναι κενές θέσεις εργασίας, δεν λειτουργούν 3 κλίνες ΜΕΘ, 3.997 ασθενείς ταλαιπωρούνται στις λύσεις αναμονής αχειρουργία, ενώ 20.000 μέρες ρεπό και αδειών οφείλονται στους υγειονομικούς. Στο νοσοκομείο Σιτίας η παθολογική λειτουργεί με έναν παθολόγο, ενώ η κατάσταση δεν είναι καλύτερη και στα υπόλοιπα τμήματα. Για παράδειγμα, μόλις 2 ορθοπαιδικοί, 1 ακτινολόγος και 2 αναισθησιολόγοι.